καλησπέρα. Ευθυνδιάστηκα γιατί ξεκίνησα απευθείας με μένα. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι της εκπομπής Level Up. Σήμερα έχουμε καλεσμένο, πρώτος καλεσμένος που φέρουμε στο στούντιο, δύο χρόνια κοντά η εκπομπή. Και είναι ο εκλεκτός ΖΟΚ, ο Γιώργος από το σχέδιο Β. Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά είμαστε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Έκανες και ταξίδι τώρα να ψυχήσεις εδώ πέρα στην εξοχή, έτσι. Χωρίς πλακά, μου είπε για κάτι παγόνια που έχει δίπλα και όντως έχει κάτι παγόνια δίπλα. Γιατί το πόνι. Μετά για το πόνι. Ας συνήθως κρύβεται, μάλλον είναι για να τρώει, αλλά δεν ξέρω. Ξέρεις τι τρώει το πόνι πριν ξεκινήσεις με συνέντευξεις? Ξέρω εγώ. Γρασίδι. Ένα πόνι που δεν το ταΐζει κάποιος. Ναι. Και είναι free, ξέρω. Delivery. Χωρίς να έχει πρόσβαση, φαντάζομαι. Δεν νομίζω να έρχονται delivery εδώ στην περιοχή γενικά. Είναι λίγο. Απομονωμένο. Θες να κάνω διαφήμιση? Τώρα με το κρύβιο application μπορείς. Ωραία, θα το προτείνουμε στο πόνι για αρχή εντωμεταξύ, να δούμε τι θα κάνουμε. Τον πιάσαν οι πόνι. Κάποιος πρέπει να το πει, συγγνώμη. Καρύον. Με τον Γιώργο γνωριστήκαμε πιο καλά στο μαραθώνιο τον τέταρτο που διοργάνωσε στα. Δεν θυμάμαι καν το νούμερο. Τέταρτο, το λέγω. Έχω κάνει. Πέμπτο ήταν. Πέμπτο. Φέρω αντίληψη. Το πέμπτο. Μου έχει μείνει από το βιντεάκι που παρουσίαζε τον πέμπτο και έλεγε ότι είχα κάνει τέσσερις. Σε συμπαθώ έτσι κι αλλιώς. Δεν χρειάζεται να. Όχι, απλά. Ξέρεις, κάνω τη δικαιολογία μου τη καθιερωμένη. Οπότε έχω ετοιμάσει για τα λάθη μου ήδη απαντήσεις κτλ. Ναι, το βλέπω το σκονάκι κάτω από το χρόνο. Τι νομίζετε? Γιατί νομίζετε ότι κόβεται εδώ πέρα το πλάνο? Οπότε γνωριστήκαμε στον πέμπτο μαραθώνιο, ο οποίος πήγε και πολύ καλά, αλλά θα φτάσουμε προς το τέλος σε αυτό. Θα σου κάνω την πρώτη κλισέ ερώτηση που φαντάζομαι ότι την έχουν κάνει πάρα πολύ. 45 εκατοστά. Ωπα. Δηλαδή και να ήθελα. Θα μας κόψουν. Και να ήθελα. Νόμιζα το πόσο είναι τα δύο πόδια στο Imperial System. Α, γιατί για οτιδήποτε άλλο είπες πολύ ψηλό νούμερο για να μπορεί να πάει άλλο το μυαλό μου. Ξέρεις και με παρεξένευσες λίγο. Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο βρώμικα μυαλά. Ναι, αλλά εντάξει. Ναι, μεγάλο νούμερο, οκ. Να μας ξεφτυλίσει. Μπορώ να πάω. Όχι, τώρα πληρώνει αυτά που μου είπε να σου κάνω μετά όταν θα λες το 5. Α, κατάλαβα. Εγώ ήρθα και λίγο πιο δεξιά στην γωνία του πλάνου. Μετρήσα με το μάτι ότι έχω μια απόσταση 40 εκατοστών, οπότε λέω να σωθώ όσο γίνεται. Για πες μου, πώς ξεκίνησε η φάση με το YouTube? Ξεκίνησε σε εποχές που δεν ήταν mainstream όπως είναι ναι. Τώρα. Λοιπόν, καταρχάς, καλησπέρα, είμαι ο Γιώργος, κατά κόσμον ZOG. Δεν ξέρω ποιος μου φωνάζει Γιώργο βασικά, για την ακρίβεια, ούτε η μάνα μου. ZOG έχει καθιερωθεί πλέον. Ναι. Λοιπόν, ξεκίνησα το YouTube το 2010. Ήταν μια περίεργη εποχή, γιατί α, κανείς δεν έβλεπε YouTube, β, ακόμα και το YouTube δεν ήξερε ακριβώς τι έκανε με τον αλγόριθμο, με την πλατφόρμα, με όλα αυτά τα καλά πράγματα. Ούτε η Google δεν είχε ασχοληθεί ακόμα με το YouTube. Ναι, η πλάκα είναι ότι έχουμε regional manager από την Google για το YouTube στην Ελλάδα από το 2012. Φεβρουάριο. Είσαι παλιότερος. Είμαι παλιότερος από τον τύπο. Δηλαδή, πιστεύω ότι αν βλέπεις Google, θέλω τη θέση του και είμαι πολύ. Θα σου στείλω βέβαια ακόμα αργότερα. Η φάση είναι ότι ξεκίνησα εντελώς για πλάκα, γιατί προφανώς δεν υπήρχαν λεφτά, δεν υπήρχαν διαφημίσεις, δεν υπήρχε τίποτα τότε. Ήταν καθαρά ότι ήθελα κάπου να ανεβάσω βίντεο και λέω, ωραία, εκεί μπορώ να ανεβάσω βίντεο και τελείωσε. Απλά σε μια πλατφόρμα δηλαδή το έλεγες, να ανεβάζεις τα βίντεό σου χωρίς να πας. Ναι, η πλάκα είναι ότι είμαι ακριβώς από πάνω μου αυτή τη στιγμή και μπορώ να μου πειράξω μουσάκι. Γίνω πίσω. Είναι λίγο αλόκοτο τώρα έτσι όπως το βλέπω. Όχι, κάνω και όγκριν screen σπίτι. Ατέλειω τις ώρες διασκέδασης. Έκανες έτσι ρε φίλε τώρα. Κοίτα το κεφάλι σου, λες και ζούμπα και στο κεφάλι σου. Το στουντιακό. Για συνέχισε. Μπορώ να πω πολύ καφριλά, αλλά ας σταματήσουμε αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, ναι, γενικότερα, μου άρεσαν πάρα πολύ τα παιχνίδια. Ήθελα να γίνω αρθρογράφος, κάθετος συντάκτης, κάθετος οτιδήποτε σε site. Και, όχι σε site, τότε ήταν τα περιοδικά. Συγκεκριμένα με το PC Master, ήταν από τις πρώτες γιγαντοτεράστιες. Πολύ κλασικό περιοδικό. Ναι, το οποίο έκλεισε πριν 2-3 χρόνια. Αλλά εγώ πρόλαβα και έγραψα, αυτό έχει σημασία. Εντάξει. Να το πεις σε ένα όνειρό σου, ας πούμε. Ναι, κανονικά. Δηλαδή, ήταν ο πρώτος μεγάλος μου καυγάς με τη μητέρα μου στα 17 μου τότε. Δεν μιλιόμαστε για τρεις μέρες. Κάποια στιγμή είχα στείλει εδώ μεταξύ στο, πώς το λένε, στο PC Master ένα βιογραφικό, δεν μου απάντησαν ποτέ. Μετά από 2 χρόνια αφού είχα το κανάλι, μου απάντησαν μέσα 43 λεπτά. Τα μέτρησα. Ναι. Και τα κατάφερα. Και ναι, γενικότερα απλά μου άρεσε να παίζω παιχνίδια. Πλέον το YouTube είναι viable τέλος πάντων, το να ανεβάζεις, να κάνεις πράγματα και γενικότερα το άλλο, αν του πεις είμαι YouTuber, δεν σου λέει, α, άνεργος. Ναι.
Μου το έχει πει εντωμεταξύ αυτό την ώρα που μου έκανε εξακρίβωση στοιχείων ένας αστυνομικός. Σοβαρά. Ήμουν εγώ με τον Αριστοτέλη Ρίγα, είναι ένας κωμικός τέλος πάντων, και πηγαίναμε για δουλειά σε ένα μέρος και μας σταματάνε δύο μηχανές δεξιά-αριστερά, βγάζουμε ταυτότητες. Λέει, τι δουλειά κάνεις εσύ? Λέω, στο YouTube. Α, άνεργος. Εντάξει, είναι τόσο συχνό φαινόμενο να ανεβάζω καθένας βίντεο. Όχι, ρε παιδί, εντάξει, τώρα μιλάμε και για. Αυτό αποκαλείται YouTuber. Κοίταξε. Γι' αυτό. Όχι, έχεις ένα δίκιο εκεί πέρα. Δηλαδή, και ότι... εγώ ανεβάζω βίντεο στο YouTube, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι YouTuber. Από αυτή την πλευρά το λέω. Κοίταξε, το να. Στην Ελλάδα είσαι ό,τι πεις. Αν πεις ότι είσαι αστροφυσικός, αυτή τη στιγμή θα σου πω ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Σωστό, ναι. Από την άλλη, όμως, είναι το θέμα ότι καταρχάς το αυτό που λέμε είσαι είναι καθαρά ελληνικό φαινόμενο. Δηλαδή, αν πας σε οποιαδήποτε χώρα, δεν θα σε ρωτήσουν, θα σου πούνε τι επαγγέλλεσαι, τι δουλειά κάνεις. Ναι, ναι, σωστό, δεν πρόκειται να σου πούνε τι είσαι. Δηλαδή, αυτό είναι εντελώς λάθος. Ναι. Το ότι ασχολείσαι με κάτι, okay, μπορεί να πεις ότι okay, είμαι YouTuber ή ασχολούμαι με YouTube. Το θέμα είναι το κατά πόσο. Εντάξει, αν καταφέρεις να ζεις και από αυτό, μαγιά σου. Πιστεύω, αν τα καταφέρεις. Κοίταξε, είναι άλλο ένα πράγμα. Ακαδημαϊκά πάντα, έτσι. Δηλαδή το μαγιά σου είναι ακαδημαϊκός όρος. Γιατί δεν είμαι μάγκας. Μαγιά σου, βέβαια. Δηλαδή και ο αστυνομικός αυτό του είπε. Όταν είπε, γιατί είπε, είσαι μάγκας, φίλε, ωραίος τύπος. Μα. Όχι, αυτό είναι το δεύτερο μπατ. Ναι. Το κάλεσε και στην παράσταση, είχαμε την Πέμπτη. Εσύ είσαι ωραίος τύπος, πάρε με εισιτηριάκι, ξέρω εγώ. Οπότε έχει. Είναι επάγγελμα. Και είναι και όχι. Μα πήγα να σε σιγοντάρω, ήταν αυτό το βλέμμα που μου ρίξες τώρα. Γιατί, κοίταξε, ουσιαστικά το επάγγελμα, αν μπορεί να θεωρηθεί, είναι διασκεδαστής. Τώρα, αυτό μπορεί να είναι είτε είσαι stand-up comedian, είτε είσαι YouTuber, είτε είσαι. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία κάνουν δουλειές, οι οποίες εμφανισιακά είναι επαγγελματικές. Παρ' όλα αυτά, δεν σημαίνει ότι βγάζουν λεφτά από αυτές. Ναι. Και μπορεί να είναι, ας πούμε, μέσα σε εταιρείες οι οποίες π.χ. δεν πληρώνουν ή άλλα πράγματα. Ιδίως και αυτό συχνό φαινόμενο στη χώρα μας. Παρ' όλα αυτά, είναι ένας τρόπος σε πρώτη φάση να βγεις τέλος πάντων στο μικρό κουτάκι σου και να πεις: εγώ πιστεύω αυτό. Και κάποιοι ξέρω, θα συμφωνήσουν, θα διαφωνήσουν ξέρω, στα comments. Και σε μεγαλύτερο επίπεδο, είναι ένας τρόπος ώστε σε περίπτωση που έχεις να πεις αρκετά πράγματα και αρκετά άτομα συμφωνούν μαζί σου ή είναι διατεθειμένα να σε ακούσουν, να φτιάξεις έτσι ένα κοινό έτσι ώστε να τέλος πάντων υπάρχει. Τέλος πάντων, ένα community, αν και αποφεύγω γενικότερα αυτή την, πώς το λένε, τη λέξη. Που υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ σας. Ναι, γιατί ουσιαστικά αυτό ψάχνουμε όλοι. Ψάχνουμε άτομα τα οποία να μπορούν να επικοινωνήσουμε. Και καλώς κακώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να επικοινωνήσεις όταν, ξέρω εγώ, θα έλεγες εχθές, ξέρω εγώ, κοίταξε, ήμουν σε ένα raid, τρεις ώρες, ένα healer δεν μπήκε. Όλοι DPS. Καθόμαστε και κοιταζόμαστε. Ποιος, ναι, ναι. Ναι. Αυτό, ας πούμε, δεν μπορείς να επικοινωνήσεις ιδιαίτερα ευχάριστα τέλος πάντων με ένα τύπο που θα σου πει «Εχθές είδα Survivor». Μπράβο σου, εντάξει. αυτό γίνεται στο community των Ελλήνων YouTuber, ξέρω εγώ, είναι αυτή η επικοινωνία. Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, όταν βρισκόμαστε μεταξύ μας, απλά γκρινιάζουμε ένας τον άλλον, απλά ξέρουμε ότι αυτά που γκρινιάζουμε όντως ισχύουν γιατί τα ακούς και από άλλους. Ναι. Δηλαδή, άμα πεις, παραδείγματος χάρη, ότι ξέρεις τι, εχθές έγινε αυτό σε εκείνο το βίντεο με τα comments, ο άλλος καταλαβαίνει. Γιατί είναι άλλο, ας πούμε, να βλέπεις κάτι σαν μεμονωμένο περιστατικό και άλλο να βλέπεις μια πορεία τέλος πάντων και να σου συμβαίνει κάθε μέρα μερικά πράγματα και να λες, okay, εγώ είμαι ο τρελός ή ξέρω εγώ πάει κάτι στραβά όντως. Ήθελα να σε ρωτήσω, σε επίπεδο, ξέρω εγώ, σε ποιοτικό επίπεδο κυρίως, οι Έλληνες YouTubers φτάνουν αυτούς του εξωτερικού. Οι streamers, κυρίως, ξέρω εγώ, στο gaming κομμάτι. Κοίταξε τι γίνεται. Καταρχάς, αυτό που ρώτησε είναι τόσο πολύπλευρο που απλά θα πιάσω όλη την εκπομπή. Δεν λέω για views. Οπότε, πολύ γρήγορα. Δεν λέω για views, γιατί εκεί πάει και πληθυσμιακά, ανάλογος και τη γλώσσα που μιλάς και αναφέρεις. Και πάλι, και τα views μας, αναλογικά με άλλες μεγαλύτερες χώρες, είναι πολύ καλύτερα. Χωρίς πλάκα. Γιατί στην Ελλάδα, αν θυμάμαι καλά, στην Google μας είχαν πει ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα σε θέαση, σε βίντεο στο YouTube, στην Ευρώπη. Που σημαίνει ότι απλά καταναλώνουμε πάρα πολλά βίντεο. Τώρα, όσον αφορά τα χρήματα, σε καμία περίπτωση πληρωνόμαστε αυτό που πληρώνονται στο εξωτερικό, είτε από χορηγίες είτε από το ίδιο το YouTube. Από άποψη θέασης, όντως είμαστε καλύτερα. Σε άποψη ποιότητας, τώρα τι μπορεί να θεωρηθεί ποιότητα, περισσότερη πληροφορία, καλύτερα ανάλυση κτλ. Στα βίντεο.
Καλό υλικό, ρε παιδί μου. Είναι ανάλογα το τι θεωρείς καλό υλικό. Δηλαδή, άμα είσαι 13 ετών με 17, θες κάτι να γελάσεις. Άμα είσαι 18 μέχρι 24, θες κάτι και να γελάσεις, αλλά και να μάθεις λίγο. Άμα είναι πιο μετά, θες περισσότερη πληροφορία. Δηλαδή, είναι καθαρά θέμα το τι ηλικία είσαι. Στα αντίστοιχα επίπεδα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, υπάρχουν κυρίως σε ευρωπαϊκά κράτη. Εντάξει, γιατί οι Αμερικάνοι αυτά είναι σε. Κοίταξε, το θέμα είναι και το πόσο αυθεντής υπάρχουν. Δηλαδή, πάρε για παράδειγμα το Overwatch που παίζει πάρα πολύ από ό,τι ξέρω. είναι ένα παιχνίδι το οποίο καλώς και κακώς υπάρχουν κάποια πράγματα και κάποια picks που είναι στο metagame, είναι ας πούμε αυτά που θα έπρεπε να πάρεις για να παίξεις καλά. Από την άλλη όμως, δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος παίζει κάποιο χαρακτήρα ο οποίος μπορεί να βγάζει τουρετάκια και είναι άχρηστο σε αυτή την εποχή, αλλά παρόλα αυτά μου αρέσει πολύ. Δεν σημαίνει ότι αν παίξει αυτό το, πώς το λένε, το χαρακτήρα, ότι θα είναι χειρότερο το περιεχόμενό μου. Σημασία έχει το ποιος είναι ο στόχος. Δηλαδή η πληροφορία, η διασκέδαση, το να βγάλεις κάτι το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό και αποσκοπεί κάπου αλλού. Όχι, εγώ σου έλεγα σε φάση ότι πήγε ένα κανάλι ενός επαγγελματία, βγάζει στάνταρ υλικό, πολύ υλικό κτλ. Δεν σου λέω για ένα streamer που θα κάνει stream όποτε του τη δώσει, ξέρω εγώ και τέτοια. Μιλάμε για κάποιον που δηλώνει επαγγελματίας YouTuber. Σε αυτά τα επίπεδα, αν μπορούν οι Έλληνες να ανταγωνιστούν, το έχουν πάρει δηλαδή τόσο σοβαρά το YouTube όσο σίγουρα το αρμόζει. Σίγουρα μπορούν. Απλά το θέμα είναι ότι καλώς κακώς είναι μια δουλειά που δεν σε πληρώνει ακριβώς ένα συγκεκριμένο ποσό, ώστε απλά να κάνεις το πράγμα το οποίο να κάνεις. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να δεις πόσο χρόνο έχεις, τι χρήματα έχεις να διαθέσεις για εκείνο το βίντεο και να φτιάξεις κάτι ανάλογο. Δηλαδή υπάρχουν βίντεο τα οποία μου έχουν πάρει συγκεκριμένα του Bloodborne, ας πούμε, ένα μήνα δουλειάς. Το οποίο έβγαλε, ξέρω εγώ, τραγικά λεφτά στο YouTube. Παρ' όλα αυτά το έκανα γιατί απλά μου αρέσει το Bloodborne, τελεία. Δηλαδή το έκανα για εμένα. Τώρα το θέμα όμως είναι για να έχεις μια τόσο δυνατή παραγωγή και να καταφέρνεις να το έχεις μία φορά την εβδομάδα. Σημαίνει ότι όχι απλά δεν έχει ζωή, έχεις άπειρα λεφτά, άπειρες γνωριμίες και Μα παίζει ρόλο αν το κάνεις μόνος ή αν έχεις και βοήθεια. Π.χ. εσύ για το κανάλι σου είσαι μόνος σου ή έχεις κανένα φίλο να σε βοηθάει με το editing ή ουσιαστικά είμαι μόνος μου, απλά σε περίπτωση που έχω κάνει αρκετές γνωριμίες, σε περίπτωση δηλαδή που στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για κάποιο βίντεο και θέλω να τελειώσω γρήγορα. Φωνάζεις, παρέα. Ναι, λέω αυτή τη, πώς το λένε, αυτή τη σκηνή, κάνω αυτό και αυτό και αυτό και την κολλάω. Ναι. Ναι. Μα είναι και δύσκολο. Καταρχάς, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, είσαι και gamer. Ναι. Δεν σε έχει κουράσει κάποια στιγμή να πεις ότι. Ξέρω εγώ, είμαι πολλή ώρα, ξέρω εγώ, παίζω, δεν έχω χρόνο να παίξω μόνος μου ή να σου τύχει κάτι αντίστοιχο. Αυτό πιστεύω ότι συμβαίνει. Παίζεις πιο πολύ για το κοινό παρά για τον εαυτό σου. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα άτομα τα οποία ασχολούνται με την. Είτε αυτό είναι αρθρογραφία, είτε είναι βίντεο, είτε είναι κάποιο podcast. Γενικότερα, τα άτομα τα οποία ασχολούνται με παιχνίδια, πάντα το παθαίνουν αυτό τουλάχιστον μία φορά κάθε 1,5 χρόνο. Εντάξει, πάει στο πιο σοβαρό επάγγελμα. Ναι, ισχύει. Το θέμα είναι όμως ότι πρέπει κάπως να το ισορροπήσεις. Δηλαδή, αυτό που έκανα π.χ. αυτό το καλοκαίρι ήταν για 2 μήνες δεν έβγαλα βίντεο και κάθεσα και έπαιξα όλα τα παιχνίδια του 1996-97 τα οποία ήθελα να παίξω από τότε. Όχι. Ναι. Κάηκα για 2 μήνες παίζοντας τα παιχνίδια τα οποία. Απλά, ναι. Πραγματικά. Και μετά απλά ξαναβρήκα το μότζο μου. Δηλαδή αυτό το. Γιατί ας πούμε. Γιατί ξεκίνησα. Κάμερα, ξέρω εγώ, λες, ναι, λέω, ξέρω γιατί μου αρέσει να παίζω παιχνίδια και απλά μετά άρχισα να ξανακάνω βίντεο. Ναι, ενώ δεν έφτασες ποτέ στο μην να πεις «σταματάω». Κάθε μέρα το λέω ότι θα σταματήσω. Απλά το θέμα είναι ότι σε περίπτωση δεν κάνω βίντεο κάθε. Δεν κάνω ένα ρεκόρντ, ξέρω εγώ, κάθε 3 μέρες ή κάποιο μοντάζ κτλ. Άρχιζω και πέφτω ψυχολογικά. Κατάλαβα. Όχι, χωρίς πλάκα. Είναι. Κοίτα, εγώ πιστεύω, οπότε τρέφεσαι και ψυχολογικά από αυτό το πράγμα. Ναι, εννοείται. Δηλαδή το να μπορεί να βγει να πει εντάξει, ό,τι θέλει. Σε λογικά πλαίσια τέλος πάντων, να μπορείς να επικοινωνήσεις, να μιλήσεις και να πεις τα πράγματα που σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, στο τελευταίο βίντεο, αν θυμάμαι καλά που έκανα για γύρισμα, μίλαγα για μαλακτικά. Όχι. Αυτό είναι το ύφος των ανθρώπων που δεν ξέρουν να βάζουν πλυντήριο. Ναι. Ας μιλήσουμε μεταξύ μας, λοιπόν. Παρ' όλα αυτά, σημασία έχει το να. Ότι βλέπεις ότι ο άλλος αυτό που θα πεις, okay, μπορεί να το πάρει στο αστείο, μπορεί οτιδήποτε. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια επικοινωνία, έστω και υποτυπώδης, έστω και αν δεν είναι σε real time που λένε τέλος πάντων. Είναι καλή φάση, είναι καλό ξέρω για την ψυχή. Τώρα που λέγαμε, συγγνώμη λίγο, τώρα που λέγαμε για μαλακτικά, θα μπούμε να παίξουμε μαζί στο DLC του Bloodborne, γιατί θέλω βοήθεια. Θέλει κάποιον να το κουβαλήσει με δύο λόγια. Αυτό που έκανες έτσι. Όχι, απλά θέλω να το πω από πριν. Τι λέγαμε, είσαι.
Ε? Τι level είσαι? 98. Έχω ένα χαρακτήρα κοντά στα level που μπορούμε να μπούμε. Γιατί μπορείς να μπεις μόνο με άτομα που είναι συν 20 και μείον 20 level. Όντως. Έμεινε Μιχάλης. Θεωρητικά έχω ένα... Ψέματα, 109 είμαι, 109 είμαι. Εντάξει. Μικρή διαφορά, αλλά οκ. Okay. Το έχω πλάτινο. Από ό,τι καταλάβατε, όλη αυτή η συζήτηση δεν ήταν καν... Δεν ήταν καν για να ζητήσει βοήθεια, ήταν για να πει ότι έχει πλάτη μου. Όχι, καλά, αυτό φρόντισα να το δημοσιεύσω παντού. Θα το κάνω πλάτη μου, ξέρω εγώ. Αφάζα πήγε πλάτη μου στο πλάτη μου. Αλλά αυτό που με κουβάλαγε και με παράτησε, το διέγραψε γιατί το έχετε μάθει. Οπότε ξέμεινα για το διέγραψε. Είχα ένα φίλο, με βοήθησε σε ένα παιχνίδι, θυμάμαι. Και μετά το διέγραψε και από φίλο και διέγραψε και τον πλάτη μου. Όχι, εντάξει, από φίλο μου διάγραψε, αλλά διέγραψε τον πλάτη μου. Ποια ήταν η τελευταία φορά που τσέκασε, δεν σε έχει διαγράψει. Όταν πήρα το πλάτινο. Το έχει παίξει και το DLC, ε. Ναι. Είδα, γενικά το έχει αφιερώσει πολύ χρόνο. Έχω καμιά 600 ώρες στον Bloodborne. Έχει 600 ώρες στον Bloodborne. Άρα, εδώ, αν κάνω εγώ την ερώτηση που είχα κάνει στον Μιχάλη, Bloodborne ή Dark Souls. Είμαι καλό στον Bloodborne. Καταλαβαίνω για το Dark Souls σε μερικά πράγματα είναι καλύτερο. Για εμένα είναι καλύτερο το Bloodborne, αλλά αυτό είναι καθαρά θέμα. Δυσκολία. Πώς να σου το πω, σαν review, αν το έκανα, θα έλεγα Dark Souls, γιατί είναι πολύ πιο fleshed out ο κόσμος, τέλος πάντων. Είναι γενικότερα, έχει πολύ ψωμί, τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Απλά, απ' την άλλη, επειδή ήμουν κάποτε γκοθάκι και μου αρέσει και ο Κθούλου και ο Lovecraft, γενικότερα, όλη η μυθολογία κτλ. Για το lore, καλά το πω. Οπότε, φαντάζομαι εγώ τώρα, σε φάση ζοκ, να έχει τελειώσει βίντεο, να έχει αφήσει να γίνεται το export, ξέρω εγώ, και να μπαίνει Bloodborne για ή διάφορα άλλα τέτοια. Πώς περνάει η μέρα σου με το editing, ξέρω εγώ. Θες να βράζεις σε μια φάση. Θες να αφήσεις λίγο το editing. Τι κάνεις πέρα από την επεξεργασία. Κοκκίνησε, τον βλέπεις. Σκέφτηκε editing. Σκέφτομαι actually ότι έχω ένα μοντέρο PUBG. Αγνώντας το. Θα συζητήσουμε λίγο μετά και για αυτή τη μάστιγα. Καλά που το πες. PUBG. Αυτή η μάστιγα. Κοίταξε, ξυπνάω το πρωί, φτιάχνω καφέ, βλέπω κανένα βιντεάκι στο YouTube. Γενικότερα, ό,τι μου βγάλει ο αλγόριθμος, τον μισώ, αλλά παρόλα αυτά μερικές φορές έχει καταλάβει. Αυτά που σου βγάζει όμως είναι σύμφωνα με αυτά που βλέπει συνήθως. Ναι, πάντα, αλλά βγάζει και τάσεις και τέτοια. Ναι, εντάξει, αν δεν μου βγάλει εμένα από φίλιο, ρε παιδί μου, σε ποιον θα βγάλει. από την άλλη όμως, μέχρι να πιω το καφεδάκι μου, ναι, θα δω κανένα βιντεάκι να δω αν υπάρχει κάποιο καινούριο trend, αν υπάρχει κάτι καινούριο. Δηλαδή, το θεωρώ research. Ναι. Που actually κάθομαι και βλέπω βίντεο στο YouTube και πίνω καφέ στο έτσι. μετά, ναι, θα ξυριστώ, παίρνει καμιά ώρα αυτό, γι' αυτό το είναι actually τόση ώρα. Μετά θα κάνω κανένα γύρισμα, τώρα ανάλογα το μοντάζ είναι ανάλογο. Δηλαδή, από τα χειρότερα που έχω κάνει σε ρί ήταν 16 ώρα για κανένα μήνα. 16 ώρα. Ναι, ήταν το προηγούμενο τώρα Φεβρουάριο. Φεβρουάριο ή Μάρτιο. Τι που καημενούλη. Ήτανε τόσες ώρες που απλά πήγαινε... Βασικά το PC λυπάμαι τόσες ώρες ανοιχτό. Το PC είναι μια στο χαρά. Στο editing. Του έχω βάλει φυσούνες, του έχω βάλει διάφορα πράγματα. Το χαϊδεύω πολύ πριν. Τώρα θα μου δουλέψουμε. τι να σου πω, πάμε να ρωτήσουμε αυτή τη μάστιγα γιατί μετά έχουμε να κράξουμε την Άντα κιόλας. Και εσύ να κράξουμε. Νομίζω ότι πλέον δεν είναι. Δεν θα το ονομάζουμε το top 5 της Άντα. Λέμε οι λόγοι για να κράξουμε την Άντα. Οι πέντε λόγοι για να κράξουμε την Άντα. Έτσι νομίζω ότι πλέον πρέπει να το ονομάζουμε. Όχι, γιατί. Δεν ξέρω, εμένα αυτό μου βγάζει. Βέβαια θα βοηθήσει να τώρα. Να πω κάτι. Γιατί είσαι και 20 χρόνια μεγαλύτερο. Λογικό είναι. Εντάξει, εντάξει και εσύ τώρα 20 χρόνια. Με τόσο από ακούδα μέσα κάτσε. Ναι, περάσπιστο δεν έχω. PUBG, αυτή η μάστιγα. Mm-hmm. Και το λέω και το εννοώ και έχω βγάλει πολύ hate για αυτό το πράγμα. Αλλά δεν φαντάζεσαι πόσο hate, έτσι. Γιατί? Γιατί έφερε μια καινούργια μόδα που συχαίνομαι. Ναι. Η οποία... Λέγεται multiplayer games. Δεν έχει ξαναγίνει. Ναι, τη συχαίνομαι. Κι εγώ. Πέρα από αυτό όμως, να σου πω συγκεκριμένα πράγματα ότι με τσαντίζουν. Καταρχήν έχει αρχίσει και με τσαντίζει στη βιομηχανία γενικά το ότι έχει απήχηση σε κόσμο. Ξεφυτρώνουν μετά άλλα 800 πράγματα τριγύρω που του μοιάζουν. Στο YouTube, ναι. Καλώς ήρθες στη ζωή μου τα τελευταία 8 χρόνια, αλλά για άλλους λόγους. Πράγμα για το οποίο ευθύνεστε οι YouTubers. Σε βάζω μέσα, ξέρεις, ως YouTuber τώρα, αλλά δεν κατηγορούσα να προσωπικά τον Βλάντο. Κοίταξε, ο κόσμος τι κάνει. Ο κόσμος, ναι, προφανώς. Ναι, δηλαδή. Το PUBG είναι δηλαδή αυτός που έχει το στούντιο, είναι να έχει μια εικόνα του YouTube, ξέρω εγώ, εκεί που βάζουν οι δικοί μας τις Παναγίτσας, ξέρω εγώ. Μου αρέσει η μουσική, το.
Αυτό είναι PUBG τώρα, ναι. Ναι, ναι, PUBG. Το κατάλαβα γιατί έχει frame drops και το βίντεο το βλέπουμε. Αλλά ναι, αν και δεν φαντάζομαι ότι είναι frame drops αυτά. Για να δεις ότι δεν το κάνω μόνο ως, γιατί πολλοί με κατηγόρησαν ως εμπάθεια προς το Xbox, που την έχω γενικά, αλλά... Ποιο Xbox, γιατί... Λόγω της αποκλειστικότητας και καλά, ότι είναι console exclusive μέχρι να το αγοράσει το PlayStation σε 6 μήνες. Εντάξει, είναι τα 14 καρέ το δευτερόλεπτο exclusive. Ναι, αυτό. Προφανώς, ναι, και μαζί σου. Αλλά πέρα από αυτό, δεν μου αρέσει ούτε αυτό που κάνει το Fortnite. Που είναι εξίσου η ίδια φάση. Ναι, το βάλε ένα mode επιπλέον. Δεν μου αρέσει ούτε μέχρι και το Paladins ανακοίνωσε τέτοιο mode στο ότι θα βάλει στο παιχνίδι κτλ. Να σου πω έτσι, να σου πάτσε. Λοιπόν, και το Early Access. Κοίταξε, αρχικά ήταν το Warcraft 3, έτσι. Βγήκε η Dota. Όλοι βρίζαν Dota. Μετά βρίζαν όλοι το League of Legends. Είναι actually το ίδιο ακριβώς. Ακόμα τα βρίζω εγώ αυτά τα δύο πάντως. Και τώρα και το PUBG. Εντάξει, δεν χρειάζεται να βρεις γκόμενα, αλλά εμείς οι υπόλοιποι που χρειαστήκαμε κάποια στιγμή έπρεπε να παίξουμε αυτά τα παιχνίδια. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, παίζεις και LOL και τέτοια. Έπαιζα κάποτε. Κοίτα, LOL έπαιζα πάρα πολύ κάποια στιγμή. Έκανες αυτό το κακό στην εαυτό σου. Σκέψου ότι το 2013 έκανα το παγκόσμιο πρωτάθλημα για τη Riot στην Ελλάδα, εγώ παρουσίαση. Δεν βλέπω μαύρους κύκλους όμως. Τώρα... Το σταμάτησε η Σκανδούρα. Φρεσκάντα. Καταρχήν έχουμε τμήμα μακιγιάζ απ' έξω. Τον βάφαμε δύο ώρες. Είναι ολόκληρο τμήμα. Πέρασε ένα σαφανοποιείο. Έχουμε το δικό μας σαφαναρτζί εδώ έξω από το κανάλι. Το LOL πιστεύω ότι απλά είναι waste of time. Δηλαδή σε απορροφάει τόσο πολύ σαν παιχνίδι που χάνεις πραγματικά. Κοίταξε, υπάρχουν υποτίθεται 5 διαφορετικοί. Είδων παίκτες. Ανάμεσα σε αυτά τα 5 τέλος πάντων τομείς, ο ένας από αυτούς είναι το κομμάτι. Στάδια, ξέρω εγώ. Five stages of grief. Έτσι που το είπες. Όχι, αλλά είναι ο λόγος που ο άλλος παίζει. Δηλαδή, κάποια άτομα είναι explorers, δηλαδή τους ενδιαφέρει να μπουν και να εξερευνήσουν έναν κόσμο. Τώρα, αυτό μπορεί να είναι ένα open world παιχνίδι, μπορεί να είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει πολύ πλούσια ιστορία. Υπάρχουν άλλα άτομα τα οποία τους ενδιαφέρει το PvP. Ναι, ναι, ναι. Αυτά τα άτομα θα πρέπει να μισήσουν και να μισήσουν δηλαδή. Τι είδους gamer είσαι, που σου λέει, ξέρω εγώ, αν σ' αρέσει να εξερευνήσεις. Κάνε με κλικ, θα σου πω την απάντηση σε 35... Όχι, γενικότερα ναι, υποτίθεται ότι υπάρχουν 5 αρχέτυπα παιχτών και είναι ανάλογα το πού στοχεύεις στο παιχνίδι σου. Και τώρα εντάξει, καταρχάς, το League of Legends, ό,τι και να κάνεις, πριν το 20 λεπτό δεν μπορείς να σηκώθεις από που δίνει από την καρέκλα. Καλά, εσύ. Δεν ξέρω, τώρα θα μας κόβει... Όχι, όχι, δεν έχουμε σουρού στο web. Όπου δίνει. λοιπόν, από την άλλη, το Battle Royale έχει το κακό ότι είναι η χάβρα που είναι, ξέρω, πέφτουν χιλιάδες άτομα με ένα frame το δευτερόλεπτο με τον υπολογιστή της NASA. Αλλά έχει το καλό ότι μόλις πεθάνεις, βγαίνεις και μπορείς να μπεις στο άλλο match. Ναι. Το οποίο σημαίνει ότι κάπως... Δεν χρειάζεται να περιμένεις ούτε respawn timers, δεν χρειάζεται να περιμένεις κάποια πράγματα τέλος πάντων που έχουμε συνηθίσει στα multiplayer παιχνίδια. Έχει το πολύ, άμα π.χ. έχεις μια δουλειά εκείνη την ώρα, κάθεσαι απλά ακίνητο, σε σκοτώνουνε. Αυτό γίνεται σε όλα τα παιχνίδια. Ενώ παίζεις μόνος σου. Καλά, ναι. Ενώ δεν θα κάψεις την ομάδα. Όχι, είναι όχι. Και στο έχει να μπει σαν squad ή τέτοιο έχει τέτοια πράγματα. Και το PUBG και το Fortnite από ό,τι είχα δει. Το PUBG το έχω δει μόνο σε βιντεάκια, το Fortnite το έχω δοκιμάσει κιόλας. Εντάξει, έχω πατήσει Alt F4 σε rank του League of Legends, ας το μην το ψάχνει. Για πες για εμάς που είμαστε της κονσόλας, τι σημαίνει αυτό. Για αυτό που είναι της κονσόλας. Και δεν κατάλαβα τίποτα. Το να βγεις από το game, δεν λες. Έλα, με αυτά βγαίνει. Άλτε F4, ναι, κλείνει οποιοδήποτε παράθυρο. Κλείνει έχεις. Βασικά. Α, ναι. Ναι. Πλάκα, πλάκα. Ναι. Άμα λέει το πατήσει αυτό, πάει, κλείνουν όλα. Όχι, και το PC. Όχι, αν είναι. Το πάνω, οτιδήποτε. Άμα έχει YouTube ανοιχτό, κλείνει το YouTube. Άμα έχει view.com, κλείνει εκεί. Α, καλό αυτό. Για σας, pro tips. Τι κάνουμε. Γιατί ρε παιδιά βάζετε Fortnite και PUBG. Α, το δοκιμάζουνε, δεν ξέρω γιατί. Τι ψηθήκατε. Είδες, επηρεάζεις κόσμο. Α, Alt και τι είπες. Αυτό θέλω να δοκιμάσουμε. Δοκίμασε λίγο Alt F4. Alt F4. Ναι, ναι, Alt F4. Και ξέρεις και κλείνει μοντασγέρα. Όλο το PC. Πέφτει το ρεύμα στο Star και τέτοια. Και μετά εμείς έτσι να δοκιμάσουμε απευθείας. Καταλαβαίνεις. Ωραία, θα το ξανακάνουμε λίγο όλα από την αρχή. Τέλεια. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα, έτσι κανονικά η συζήτηση από την αρχή και τέτοια. Επίσης... Αφάζω πίσω από εδώ! Το γνωρίσατε από τον 5ο μαραθώνιο για το χαμόγελο του παιδιού, το πασουστά τώρα. Είμαι πάντα τον 4ο. Δεν θα σε σώσει το μοντάζ.
Α, καλά, ναι, προφανώς. Γεια σου, μπήκαν τώρα. Τώρα νόμιζα ότι θα μου έλεγε ότι έξι έχουμε κάνει. Και λέω εντάξει, δεν γίνεται. Τον έχω έρθει στην απάντηση. Όχι, αυτόν τον έβρισα να έκτο. Ναι, το έχει κάνει μια προάνα. Άρα ήδη θα το συνεχίσει. Ναι, γι' αυτό είπα εγώ πέντε. Να βγάλει σύνδεση. Όχι, τέσσερις είχα πει εγώ. Βρε. Άστα, τάκνε. Μη μιλά. Καλώ ήρθατε στο βιβλίο του 2015. Εφτά. Ναι, πέντε. Πέντε. Σωστά το πε δηλαδή. Ναι. Μπράβο μου. Με συγκοντάρω. Θα εγώ για το μαραθώνιο και θα συνεχίσω. Όχι, πιο μετά να τελειώσω αυτό για το PUBG. Μην πα να τριπλάρει το θέμα PUBG. Όχι, άλλο θέλω να πω. Επίση. Θα τον αδειάσω τόσο πολύ που δεν θα το συνεχίσει. Πε με εκνευρίζει πολύ. Πε τώρα δεν τη βάζει μετά. Μπορεί όμω να κοιτά να αγώνει καταρχήν μου έκοψε την. Το να μπορεί να πουλάει ο άλλο το early access παιχνίδι. Δηλαδή αυτό που βγήκε στο Xbox τώρα. Ναι. Πήγε να αγοράσει το retail. Και είχε μέσα ένα χαρτί με τον κωδικό και πήρε το παιχνίδι σε μπέτα στην ουσία. Ναι. Αυτό είναι κακό. Όχι, αυτό λέγεται καπιταλισμός. Προφανώς. Ο οποίος είναι πάλι κακός. Οπότε συνεχίζουμε. Όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον, το καθένας εκτιμάει την οπτική. Κοίταξε. Από τη στιγμή που υπάρχουν άτομα που το αγοράζουν, καλά να πάρουν. Καλά, ναι. Okay. Δηλαδή ουσιαστικά η δουλειά του οποιοδήποτε συντάκτη και οποιοδήποτε influencer θα έπρεπε να είναι, αλλά δεν είναι. Αλλά συντάκτη συγκεκριμένα είναι να πει, ξέρεις τι, μπορείς να το αγοράσεις αυτό το παιχνίδι, έχει αυτά τα προβλήματα. Και ουσιαστικά δεν αγοράζεις actual το παιχνίδι σε αυτή τη φάση, αγοράζεις μια υπόσχεση ότι το παιχνίδι κάποια στιγμή θα δουλέψει. Το παιχνίδι, παρόλο που είναι beta, και αυτό δεν το είχα ξαναδεί σε άλλα δηλαδή, ναι. Πήρε review στο Metacritic και από ξένα site λέω, και πήρε μάλιστα και 85 βαθμολογία. Με user score 4,2. Εδώ υπάρχουν κάποιες ομάδες που δεν θέλω να ονομάσω που έχουν πάρει πρωτάθλημα έτσι. Το Fortnite μας πείραξε. Όπα, έχω μαζί σου, φίλε, έχω ένα πρωτάθλημα το 93, εξήσιμε. Οπότε. Μαζί σου και σε αυτό, πάμε. Εν τω μεταξύ, κλασικό εκτή. Το εκτή το κατάλαβα μακριά. Λε, άσερε φίλε με το πρωτάθλημα για του. Είδε τώρα, δεν μπορούσε. Τη λέει, άσερε φίλε. Φαντάστηκε εσύ τώρα ότι θα πέσει σε γάβρο και ότι θα με κομπλάρει. Αλλά εγώ μαζί σου και σε αυτό ξέρω εγώ. Δεν έχω πρόβλημα. Έχω και εγώ από το 93 ένα το ποδόσφαιρο. Α, εντάξει, το κοίτατε. Οπότε για μένα πήγαινε οντό. Δηλαδή, ένα τελευταίο πρωτάθλημα που είδε ήταν το 93, η σπόντα σου ήταν πετυχημένη, ξέρω εγώ. Δεν θα πέσω στο επίπεδο του IG αυτή τη στιγμή. Θα τα αφήσουμε εκεί. Ήταν καλά κάποιες εποχές. Πήρε ψηλές βαθμολογίες. Επηρεάζουν τον κόσμο. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν ενημερώνεται σωστά πλέον. Προφανώς. Δηλαδή, άλλο το να ξέρεις ότι αυτό το παιχνίδι είναι ημιτελές και αυτό που αγοράζεις δεν είναι το actual παιχνίδι, είναι υπόσχεση ενός developer ότι θα τελειώσει με το παιχνίδι αυτό κάποια στιγμή και θα δουλέψει. Δεν ενημερώνεται σωστά, δεν το ψάχνει. Και τα δύο. Το είναι... Δηλαδή, στο Steam, όταν θα μπω εγώ, π.χ. εγώ να αγοράσω το παιχνίδι, δεν θα λέει μέσα ότι είναι beta. Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι ξέρεις το τι σημαίνει ότι θα πει beta. Δηλαδή, τα περισσότερα άτομα το θεωρούν όταν διαβάζουν beta ότι «Α, θα το παίξω πρώτος πριν από όλους». Άρα εγώ θα έχω μάθει το παιχνίδι πριν να το μάθουν οι άλλοι. Σε αυτά δεν λέει beta, λέει early access, δεν λέει beta. Και πάλι το ίδιο είναι, ας πούμε. Το θυμάμαι από το ARK, γιατί το ARK το αγόρασα early access. Το οποίο δεν έπαιρνε reviews, βέβαια, όταν ήταν. Τι reviews, μωρέ, με τους δεινόσαυρους εκεί πέρα. Τέλος πάντων, οι περισσότεροι θεωρούν ότι θα μάθουν το παιχνίδι και θα έχουν κάποιο είδους advantage. Ναι. Το οποίο θεωρητικά είναι selling point, ενώ στην πραγματικότητα το να είναι κάτι early access ή beta σημαίνει ότι είναι ημιτελές, do not touch yet. Ναι, ότι φτιάχνεται ακόμα. Εδώ βγάλανε VR PUBG, το είδα και ήταν freaky. Εντάξει. Το έχεις δει? Όχι. Μην το δει. Μαζί με σένα είμαι. Προσπαθούμε να αλλάξουμε τη συζήτηση. Γιατί δεν συγκαντάρισε με το PUBG. Και φαντάσου! Φαντάσου! Μέχρι και VR το βγάλανε. Άλλοι. Και ήθελα να σε ρουσάχτη για το VR. Έχασε το παράθυρό σου. Άντα σώσε με. Σε είδα στο βιντεάκι που έπαιζε το Resident στο εκπληκτικό PSVR. Στο εκπληκτικό PSVR. Το είπα, ξέρεις, από προσωπική. Πώς φαίνεται το fanboy. Ναι. Είδα ότι πήγες να πάρεις το VR το τρόφι του Νιερωτομάτα στην αρχή με τη... το πιάσεις, έτσι. Είδες, ο Μιχάλης δεν έκανε έρευνα στο... με στο τι, βιντεάκι τι που ανεβάζω τα highlight που έπαιζες Resident. Ναι, δεν έχω VR όμως. Ναι, για να πάρω του Νιερ το τρόφι. Οπ, Μιχάλη. Α, έκανες... Sony, μετά από την Google, αν με βλέπεις, θα ήθελα να πεις VR. Ευχαριστώ. Όχι, εγώ το πήγα για τον Νιερωτομάτα, γιατί σε είδα ότι στο συγκεκριμένο βίντεο προσπαθούσες να πάρεις το τρόφι. Τσέκαρα το tutorial, δεν ξέρω τι λες εκεί πέρα. Και εγώ είδα ότι πήγες να το κάνεις και στο Resident το ίδιο τρόφι. Παρόλο που δεν χρειάζεται να γίνει τέτοιο τρόφι. Tutorial. Πώς σου φάνηκε η εμπειρία, βλέπεις το VR να είναι ως ένα μέλλον στο gaming? Κοίταξε.
Καταρχάς, το hardware έχει κάποια προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να λυθούν. Κατά δεύτερον, ο άνθρωπος έχει κάποια προβλήματα που δεν μπορούν να λυθούν, με την έννοια ότι από τη στιγμή που θεωρητικά περπατάς σε ένα χώρο, πρέπει να νιώθει το αυτί σου ότι κινείσαι, είναι αυτό που λέμε ο λαβύρινθος που σε κρατάει σε ισορροπία. Αυτό είναι προβληματικό και δεν μπορεί να δουλέψει τόσο καλά με το VR. Πρέπει να, έχει... πρέπει να συνηθίσει τέλος πάντων το πώς δουλεύει αυτή η φάση. Δηλαδή πρέπει... είναι σαν να ξαναπαίζεις παιχνίδια από την αρχή. Δηλαδή τότε ξέρω εγώ το 90 ή το 80, όταν υπήρχαν τα πρώτα παιχνίδια που και καλά κινούσουν σε πρώτο πρόσωπο, υπήρχαν άτομα τα οποία ζαλιζόντουσαν. Ναι. Οπότε πρέπει να ξαναπεράσουμε όλη αυτή τη φάση πάλι με το VR. Ναι, βέβαια δεν είμαστε είναι... πιο καμένοι σε. Αν και λένε ότι ψάχνουν να το λύσουν αυτό για ποιο λόγο. Δεν γίνεται αλήθεια αυτό. Το μόνο θέμα είναι το. Μέχρι να το συνηθίσουμε εμείς οι, τέλος πάντων, οι καταναλωτές, ναι. Είναι το αν θα έχει τελειώσει το budget της εταιρείας να σκάνε λεφτά για να φτιάχνουν VR παιχνίδια. Εγώ είναι μόνο αυτό. Το βλέπω πιο εύκολο γενικά το να φτιάχνουν VR παιχνίδια από ότι να φτιάχνουν κανονικά παιχνίδια. Βλέπω στροφή της βιομηχανίας δηλαδή να κινείται πολύ προς το VR. Ναι, αλλά έχουμε ακόμα χρόνο μέχρι να. Κοίτα, γιατί... ουσιαστικά αυτό που βλέπεις... είναι και η τιμή που είναι ακριβό. Τα άλλα. Η Sony κατάφερε να μας φέρει μια πολύ αξιόπιστη συσκευή Sony, ναι. Σε τιμή που μπόρεσε να βάλει το hardware μέσα σε όλα τα σπίτια. Κάνε λίγο έτσι. Δηλαδή έχει ο μέσος gamer. Έχει τη δυνατότητα πιο εύκολα από ποτέ. Να σκάσει 300 ευρώ συν την κάμερα 400. Έχει τη δυνατότητα πιο εύκολα από ποτέ να πάρει VR. Αυτό είναι το θέμα. Ότι με την άλλη λογική θα χρειαζόταν να σκάσει ένα PC 1,5 χιλιάρικο με πόσο κάμερα. Πόσο φάνηκε το Resident Evil. Α, μπράβο. Το tutorial καταπληκτικό ήταν. Το The Kitchen ήταν. Είπαμε δεν έχουμε θέματα να χαίρεσαι πάνω σου. Αυτό όσον αφορά το VR είναι το μέλλον. Ναι. Ο μόνος λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι στις χώρες, τέλος πάντων τις ανεπτυγμένες, υπάρχουν μεγάλες εταιρείες, το VR είναι buzzword. Δηλαδή σε φάση ότι σου λένε, ωραία, θα σου δώσουμε 100.000 δολάρια για να φτιάξεις το παιχνίδι σου. Ναι, αλλά θα το κάνω και VR, ωραία, πάρε 300. Ναι. Okay, δηλαδή ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ζούμε στην φούσκα εκείνων των λεφτών που φύγανε επειδή ήταν buzzword στεγνά το VR. Βέβαια το Resident έκανε πολύ καλή δουλειά. Καλά, ναι, ήταν. Είναι ένα τίτλο που στέκεται εισάξια και σε VR και σε. Σαν κανονικό Resident. Και ήταν και καλό Resident μετά από κάτι. Ανάλογα. Είναι ανάλογα. Δηλαδή, πραγματικά, παίζοντας σε VR, ένιωθα ότι είχα λιγότερο immersion σε κάποιες φάσεις. Δηλαδή, για να καταλάβετε, στο VR έχεις τα χέρια σου. Και τα χέρια σου τελειώνουν κάπου εδώ. Και η πλάκα είναι ότι κάποια στιγμή έρχεται η πρώην κοπέλα σου, ή ίσως και νυν, δεν ξέρω ποια είναι η συναισθηματική κατάσταση με τον πρωταγωνιστή, και σου κόβει το χέρι εδώ. Οπότε αυτή τη στιγμή είχα αυτό το κομμάτι χεριού να πηγαίνει δεξιά-αριστερά. Και ήμουν σε φάση. This doesn't feel right. Κοίταξε, λεπτομέρεια. Είμαστε σε ένα πρώιμο στάδιο. Το αν θα συνεχιστεί είναι καθαρά το θέμα αν θα τελειώσουν τα φράγκα στις εταιρείες μέχρι εκείνη και τη στιγμή. Και πόσο θα το στηρίξει ο κόσμος και όλα στο συγκεκριμένο. Λιγότερο. Ναι. Είναι καθαρά θέμα, θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε πρώτοι σε κάτι. Ναι, οκ. Okay. Αυτό πήγαινε σας πόντα στη Sony. Όχι, δεν γίνεται. Εγώ κοίτα, αυτό πιστεύω. Η Sony είναι η μόνη η οποία το υποστηρίζει αρκετά καλά. Δηλαδή, ναι, θεωρώ εντάξει. Ότι το Vive και το άλλο, πώς λέγεται. Το της... Farpoint, ποιο θέλετε να πείτε. Όχι ρε, το... για VR μιλάτε. Τέλος πάντων, οι δύο μάσκες ναι. Που δουλεύουν στο Steam, okay, βγάζουν κάποιους τίτλους, αλλά ουσιαστικά όμως δεν... Όμως το VR στο PC είναι πάρα πολύ ακριβό. Δεν είναι, πάνω από 500. Αλλά έχει καλύτερη ποιότητα θεωρητικά. Έχει, ναι, και ναι, θέλει και πολύ πιο δυνατό PC. Να το PS4 τώρα παίρνεις ένα Slim με 250 ευρώ. Σε στην λίγο, τιμή... ναι. Στην τιμή του πιο οικονομικού VR για PC αυτή τη στιγμή, ναι, ναι. Να πάρεις μόνο το VR, παίρνεις ένα PS4 και ένα PSVR μαζί. Ναι. Και σου δίνουμε δώρο και ένα κρατουρίσμο. Σου δίνουμε δώρο και ένα κρατουρίσμο. Καλή και την προσφορά. Είμαι σίγουρος ότι ο Αφάζα... Για αυτό μιλάμε διαφημιστή αυτή τη στιγμή. Ναι, κανονικά. Πιστεύω ότι το βράδυ κάθεται πριν κοιμηθεί. Πάτρε μόνο εν σουρανής και μετά... PSVR, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το exclusive title. Οι οποίοι έχουμε και πολλούς και όλα δυνατή χρονιά το 18. Για πες μου γενικά. Τι τους έχουμε, έχει μετοχές. Όχι, έχουμε σαν gamer ότι έχουν πολλά, σου ξέρεις, πολλά exclusive. Πόσες μετοχές, πες μου. Ο μακάρι να είχα. Είναι σαν να μιλάμε τώρα για πολιτική, αλλά στο gaming. Όχι, κοίτα, να σου πω τώρα. Κυριολεκτικά. Και πάμε, περνάμε και το VR το φάση. Μας έψες. Τι περιμένεις, θέλω να μου πεις. Ένα... Death Stranding. Αυτό δεν θα πει το 18. Καλά, αυτό δεν το... Τι είναι δηλαδή το 18. Όχι, το 18 το περιμένεις εσύ. Μακάρι, δηλαδή άμα πει το 2020 να είμαστε τυχεροί, ξέρω εγώ. Όχι, όχι, αποκλείεται. Για Kojima μιλάμε, ο άνθρωπος έχει τους ρυθμούς του, δεν είναι να τον ενοχλεί κανείς.
Τότε και μετά Metal Gear. Μετά από αυτά τα λυπηρά νέα, πώς περιμένεις τώρα να συνεχίσουμε. Εντάξει, δεν τώρα... Βλέπω ένα δάκρυ. Ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί τώρα τα τρέιλερ. Εγώ πιστεύω ότι και τα τρέιλερ που έχουμε δει από Death Stranding δεν έχουν καμία σχέση με το παιχνίδι. Ναι, αυτό είναι, τύπος, αυτό απλά... είναι μόνο σίγουρο. Ναι, φτιάχνει ακόμα τρέιλερ. Δεν έχει σκεφτεί τι θα κάνει το παιχνίδι. Οπότε. Δεν νομίζω. Ναι, ναι. Δεν νομίζω. Έχει εσύ... βρει τώρα και τη Σονάρα που έχει στάνταρ μισθό εκεί πέρα, είναι σαν Κονάμι. Σε περίπτωση που είσαστε σπίτι και θέλετε να παίξετε ένα ενδιαφέρον drinking game. Μόλις ακούει τη λέξη Sony ή PlayStation 4. Τιν τιν. Δεν μπορώ, με έχει κουράσει. Ναι, αλλά κοιτά να δεις. Και είχες ένα top 5. Πού είναι το top 5. Πού είναι το 5. Κάτσε, πόσο έχουμε ακόμα, να σου πω που είναι το top 5. Α, έχουμε ακόμα για το top 5. Περίμενα να σου πω. Δεν μπορώ. Ένα πεντάλεπτο το έχω γεμάτο. Λοιπόν, να σου πω για τον Kojima. Ξέρω ότι... Καλό φιλαράκι. Μαζί μας, φαντάρι. Ξέρω ότι έχεις μια ιδιαίτερη αγάπη για το Metal Gear. Ναι, μου αρέσει. Οπότε έχεις και σε μια αλφα εκτίμηση... Όχι, οπότε έχεις και σε μια αλφα εκτίμηση τον Kojima. Κοίταξε, είναι ένας πάρα πολύ δημιουργικός άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι απλά δημιουργικός με την έννοια ότι απλά του έρχονται ιδέες. Είναι το θέμα ότι κάθεται actually και τις φτιάχνει. Με την έννοια ότι στο Metal Gear 2, Guns of the Patriots, αν θυμάμαι. Όχι, το 4 είναι αυτό. Όχι, δεν είναι το 4. Το Guns of the Patriots ήταν το 2, σωστά. Ναι. Τέλος πάντων, ο τύπος πήγε actually να χαλάσει το γάμο του. Και έχει και δύο παιδιά. Δηλαδή, δούλευε τόσες ώρες. Το οποίο. Το εκτιμώ, να σου το πω έτσι. Όχι επειδή πήγαινα. Βέβαια στην απόσταση 4 με 5, μάλλον ξανά φτιάξει το γάμο του. Κοίτα, καλό ήταν να φέρει. Ή τον ξαναχάλασε, γιατί έφυγε έτσι από τη Sony που. Δεν όχι, ξέρω. Από την Κονάμι έφυγε. Ναι, από την Κονάμι. Τώρα έφυγε στη Sony. Ναι, συγγνώμη. Η Sony υπόθηκε τόσες πολλές φορές. Και τον έβαλα από κάτω. Η Sony που. Κλείνω τα μάτια μου και τη βλέπω εκεί πέρα. Μου κατέστρεψε τον εγκέφαλο. Ναι, αλλά με το καινούργιο. Να και λογότυπο. Καλά, απ' έξω μιλάμε δουλεύουν άψογα έτσι. Με μπλουζίτσα ναι. Metal Gear από πίσω. Ναι, όντως. Metal Gear 5. Well played, sir. Το τυφλό το μάτι του Man. Δεν τυφλό. Ναι, τη διόπτρα. Είναι το μάτι που βλέπει τα πάντα. Άμα το δει το παιχνίδι, σημαδεύει από εκεί που έχει το iPad. Σοβαρά, ναι, προφανώς. Στην αριστερή πλευρά. Προφανώς. Οπότε για κάποιο λόγο είναι the old single. Κάτι με ρώτησε. Δεν θυμάμαι. Απλά θυμάμαι τη λέξη. Για το. Πριν πάμε σε όλο αυτό για τον Kojima και πώς η Sony τον προσέλαβε τελικά για να κάνει το καινούργιο του παιχνίδι, το Death Stranding κτλ. Του είπε καλησπέρα, έχουμε λεφτά. Θα ήθελες μερικά από αυτά. Και λέει Kojima, ναι. Με δύο λόγια, τι παιχνίδια περιμένετε το 2018. Γιατί πολύ Sony και. Δεν έχω ιδέα, έχω καεί. Έχω καταστραφεί εντελώς από αυτά που έχουν γίνει το 2016 και το 2017. Δηλαδή υπήρξαν τίτλοι οι οποίοι κανείς δεν τους περίμενε ότι θα ήταν καλοί. Και τελικά ήταν. Το ήξερα, θα ρωτήσεις. Όχι, κοίταξε. Π.χ. δεν περίμενα ότι θα ήταν τόσο καλό όσο ήταν το Evil Within 2. Δηλαδή ναι. Το πρώτο παιχνίδι είχα παίξει maximum μία ώρα και. Και αειδίασε στη ζωή σου. Δεν αειδίασα, απλά δεν μπορούσα να παίξω. Δηλαδή νιώθω ότι ήθελα να κάνω πράγματα, αλλά δεν ήξερα τι ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα και δεν ήξερα και ακριβώς τι έκανε το παιχνίδι. Ναι, οπότε ναι, ήμουν σε αυτό το μικρό κενό τέλος πάντων άγνοια και απλά το παράτησα. Το 2 ήταν πάρα πολύ καλό. Βέβαια υπήρχαν και παιχνίδια τα οποία. Εντάξει, No Man's Sky. Ναι, τα οποία. Κάναμε ένα λάθος. Πολύ κενό σαν παιχνίδι. Κάνα λάθος, ναι. Το ότι φτιάξανε παιχνίδι. Ναι, κοίτα, εντάξει. βέβαια το. Η Hello Studios, πώς τη λένε. Hello Kitty. Ναι, δεν είναι στούντιο της Sony, είναι ένα project. Παρακατιανό. Βέβαια. Οι οποίοι είχαν και να λέμε και ένα ατύχημα οι άνθρωποι, πλημμύρισε το στούντιό του, αναγκάστηκαν να ξαναφτιάξουν το παιχνίδι από την αρχή, γι' αυτό μετά είχαν διάφορα τέτοια. Να τα λέμε όλα έτσι. Εντάξει, το παιχνίδι δεν ήταν βέβαια. Πλημμύρισε το στούντιό μας. Εγώ τη συγχαίρω με τη Hello Games γενικά γιατί νιώθω προδομένος από αυτήν. Απλά ξέρεις, λέω και τη δικαιολογία που είπε ο ίδιος ο. Με δύο λόγια, ο Μιχάλης πριν κοιμηθεί λέει να είναι καλά η Sony, αυτό που λέγες εσύ. Πάνε όχι. Καλά οι μετοχές μας. Δεν χρειάζεται να τα λέω εγώ αυτά. Έχει χαράξει την πορεία της ιδίως αυτή τη γενιά. Ο χρηματιστής μου τα λέει. οπότε δεν έχει κάτι έτσι να. Πέρα από το Death Stranding που δεν πρόκειται να βγει το Κοίταξε, βγαίνει καινούργιο κάτω War. Βγαίνει. Ξιάζει κιόλας, έτσι. Detroit. Εντάξει, σου λέω μόνο Sony έτσι ναι. Για να. Προφανώς. Okay, Detroit δηλαδή... Become Human. Ναι. Oh. 2000 σελίδες σενάριο και τέτοια τώρα. Δεν άλλο αυτά. Και η λάμψη ήταν 9 χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει καλό σενάριο. Μην είσαι εκείνος ο τύπος. Με τον ευλογητό δεν τα βλέπεις στα επεισόδια. Γιατί. Why. Έλα, λέει, τώρα. Δεν έχεις δει επεισόδια τον ευλογητό. Γιατί δεν ξέρεις τον ευλογητό. Είδες και τη Βίρνα, ξέρεις. Όλα τα ξέρεις. Δυστυχώς. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Κοίτα, γενικότερα. έχω, ναι. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να. Γενικά δεν υπάρχει hype μέσα μου πλέον. Γιατί? Απλούστατα. Είναι κάτι, όταν έρθει θα το δω.
θα βγάλω άποψη τότε. Συμφωνώ απόλυτα εδώ πέρα. Είναι αυτό που έλεγα με τη Sony. Εντάξει, εσύ παίρνεις Xbox, λογικό είναι να μην έχεις hype. Δεν σε αφήνει και η κονσόλα σου να έχεις hype. Δεν το έχω επιχείρηση ότι δεν έχω πλέον Xbox. Ναι, γι' αυτό, επειδή δεν είχες hype. Άμα έχεις PlayStation θα έχεις ακόμα hype, αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω και τώρα που έχω Sony, δηλαδή και το hype... Είδαμε, ξέρω εγώ, στις παρουσιάσεις της Sony, πάντα σου λέει τέτοια παιχνίδια. Λες άντε, πότε θα βγει. Το God of War, το The Last of Us, το Detroit, το Amazing Spider-Man. Συνέχεια, δηλαδή. Εντάξει, είπες πέντε κολοσσούς τώρα, έτσι ξέρω εγώ. Τι θα κάνεις άμα εντελώς τυχαία όταν γυρίσεις πίσω σήμερα δεν βρεις PlayStation. Καταρχήν ήδη φοβήθηκα γιατί με κοιτάζει ένα απειλητικό βλέμμα, οπότε δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή είναι κάποιο. Μιχάλη, δεν καταλαβαίνω. Πιστεύω θα σηκώσει ό,τι λεφτά έχει. Καταρχήν, όχι, καταρχήν δεν γίνεται γιατί έχω τρία και τα δύο είναι καμπατζωμένα. Σε περίπτωση κάτι τη ανάγκη. Έχω το PlayStation τη εκδρομή, το PlayStation του δωματίου. Mm-hmm. Και το εναλλακτικό, την αλλαγή, το αναπληρωματικό. Μονή διπλή κλειδαριά. Λέτε, έχει και με μία λυσιδίτσα για όποιος πάει να το πάρει. Οπότε... Με χειροπέδες αυτές τις λύσεις. Με καρδούλες. άσχετα βάση της εξέλιξης, δηλαδή γραφικά κτλ. Νομίζω ότι από θέμα παιχνιδιών, ποικιλίας κτλ. Αυτή τη στιγμή έχουμε την καλύτερη γενιά. Περιμένω να το πάρω πάλι στη Sony, δεν μπορώ. Όχι. Γι' αυτό είπα γενικά, δεν λέω. Και κοίταξε. Η Nintendo με το Switch, ξέρω εγώ. Και... Καλά, το Switch έχει και κάνει. Και η Sony με το PlayStation. Τώρα. Δεν μου έρχεται άλλη κονσόλα. Κοίταξε, πλέον υπάρχουν πάρα πολλές πλατφόρμες οι οποίες υποστηρίζονται πολύ σωστά. Υπάρχουν και καινούργιες τομείς που μπορεί να δουλέψει ένας game designer, είτε αυτό είναι το VR, είτε είναι καινούργιο είδος παιχνιδιού, όπως είναι το PUBG, είτε είναι ξέρω εγώ, θέματα. Όχι, για το PUBG είναι το ηχητικό εφέ. Το οποίο πόσα frames έχει στο PS... Θα μάθουμε σε 6 μήνες που θα έρθει. Νομίζω ότι το Digital Foundry το έκανε αυτό το τεστ. Α, το έκανε, ναι. Πόσα είχε, 14. Είχε 14, καλή 14 frames. Εντάξει. Είχες να πεις αφάζω για τα 14. Το Horizon τρέξε 30. Ναι, γιατί είναι άλλο παιχνίδι. Προφανώς, ρε. Και το Pac-Man του το πήγα σε ποιότητα, ποσότητα κτλ. Τη σύγκριση. Εσύ, εντάξει, κοίταξε. Είναι what a time to be alive, στεγνά. Δηλαδή, ζούμε στο μέλλον, είναι όλα τέλεια. Από τη μία. Από την άλλη, γενικότερα, η μεγαλύτερη καινοτομία που έγινε στα παιχνίδια το 2017 ήταν τα microtransactions. Δηλαδή, το πώς θα μπορέσουν να βγάλουν περισσότερα λεφτά από τους τίτλους τους οι εταιρείες. Αυτό είναι το sad part. Οπότε, επειδή βλέπω να κινούνται όχι προς κατευθύνσεις που είναι οι δημιουργικές, δηλαδή το πώς θα μπορούσαν να φτιάξουν κάποιο παιχνίδι το οποίο είναι καλύτερο, να έχει κάποιο καινούργιο και gimmick, ιστορία, κάτι. Ξέρω εγώ. Ακριβώς και αυτό. Πλέον, πλέον στηρίζεται η βιομηχανία στο multiplayer παρά όχι στο... Όχι ολόκληρη, εντάξει, είναι... Συγγνώμη, και ο κόσμος γύρισε την πλάτη κυρίως τώρα. Κυρίως παίζαν όλοι single player games και όλοι βάζανε, ξέρω εγώ, τη τέχνη τους, να το πω σε εισαγωγικά, στο πώς να σου παρουσιάσουν μια ωραία ιστορία, το να συνδεθείς με το χαρακτήρα. Όχι. Κοίταξε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην αγορά, ειδικά των κονσολών, είναι ότι πουλάνε ξανά τους δίσκους οι παίκτες. Δηλαδή, θα παίξω το Metal Gear 4, μου έχει δείξει τα πάντα επειδή είναι single player, μετά το πουλάω σε κάποιον άλλον και πάει λέγοντας. Ναι. Ο ναι, μόνος λόγος που λες. Μπαίνουν multiplayer σε όλα τα παιχνίδια, Uncharted ας πούμε. Ναι. Να. Και αυτό. Ναι. Είναι οι δύο τρόποι έτσι ώστε να κρατήσει το δισκάκι και να μην το πουλήσει σε άλλον. Οπότε ο άλλος να αναγκαστεί να το αγοράσει εκ νέου με την κανονική τιμή. Αυτό είναι το αλφα κομμάτι. Το δεύτερο είναι ότι είναι το αν τα παιχνίδια είναι προϊόν ή υπηρεσία. Δηλαδή, προϊόν είναι ορίστε, αυτό είναι το Ultrex. Ευχαριστώ ότι μου το δίνεις εμένα, βλέπεις. αυτό είναι ένα προϊόν, ας πούμε. κάποτε έτσι ήταν τα παιχνίδια. Μετά έγιναν υπηρεσία με την έννοια ότι σου λέει ότι ξέρεις τι, αυτό είναι το παιχνίδι, αυτά είναι τα DLC του, αυτά μπράβο, είναι τα θέλετε, καπέλα και πάει DLC. Λέγοντας. Οπότε, όταν έχεις έτσι ένα οικοσύστημα το οποίο είναι φτιαγμένο γύρω από το πώς θα βγάλει περισσότερα λεφτά, δεν είναι απαραίτητα κακό σε καμία περίπτωση. Μακάρι αυτοί ειδικά που βγάζουν πολύ καλά παιχνίδια να βγάλουν άπειρα λεφτά. Ναι. Το όπως θέμα είναι όμως ότι βλέπεις ότι σε κάποιες εταιρείες δουλεύει το τμήμα marketing ενάντια στο τμήμα το δημιουργικό, το οποίο είναι πολύ προβληματικό γιατί δημιουργείς ένα παιχνίδι το οποίο δεν ξέρει ποια είναι η ταυτότητά του, δεν ξέρει πώς να το πουλήσει η ίδια η εταιρεία και δεν ξέρεις και το εσύ σαν παίχτης αν αυτό το παιχνίδι βγήκε και γιατί. Δηλαδή, μιλάγαμε νωρίτερα για το Assassin's Creed, σωστά, ναι. Το οποίο έχει microtransactions στο να έχεις, να βρίσκεις όλες τις πηγές, όλα τα μυστικά. Ναι, ναι, το ανακάλυψα πρόσφατα αυτό. Το οποίο, ρε φίλε, άμα είναι κάτι στο παιχνίδι σου, που χρειάζεται να σε πληρώσει για ποιο λόγο, ο παίχτης, ναι. Για να μην το κάνει, κάτι έχεις κάνει στραβά. Ναι. Βέβαια, είναι άλλη κατηγορία, δεν είναι pay to win, τουλάχιστον είναι single player, οπότε μετά
τα online βάζεις άλλη ίντριγκα μέσα και άλλη χιδεότητα, να το πω και έτσι. Εντάξει. Ή σου δίνει, ξέρω εγώ, να πάρεις crafting tools για να αναβαθμίσεις αυτό την παλωτηρία. Αυτό αλλοιώνει απλά το παιχνίδι του σαν συμπληρή εμπειρία, δεν είναι ότι... Ναι, όσοι έχουν τα λεφτά και λένε ορίστε, ξέρω εγώ... Αυτός είναι χαζός, γιατί μπορεί να κάτσει απλά να ασχοληθεί παραπάνω, ενώ στο online... Μα εκείνη το θέμα δεν είναι θέμα χαζομάρα. Είναι φτιαγμένο έτσι, ώστε να σε αναγκάζει να το κάνεις και μερικές φορές, ειδικά αν στο βγάλει αυτό το option μετά από 40 ώρες, που λες, εντάξει, είμαι πέρα από το mid-game, ξέρω εγώ, ή σε περίπτωση σε multiplayer, ναι, είναι σε φάση ότι α, είμαι τάδε rank ή έχω φτιάξει αυτά τα πράγματα. Μετά σε χτυπάει στο φιλότιμο, είναι σε φάση, τώρα να μην σκάσω και στους ανθρώπους, ρε παιδί μου, τόσες ώρες έχει καθίσει αυτό. Δηλαδή είναι η λογική των mobile games, το οποίο είναι πολύ προβληματικό. Και επειδή τρώω και μπούλινγκ από το control, είδες, λέω ότι για top 5. Το τονίζω συνέχεια για να λέω ότι... Όχι, γενικά επειδή πλησιάζει προς το τέλος, πριν πάμε στο top 5 να κράξουμε την Άντα, θέλω να μου πεις λίγο για το χαμόγελο του παιδιού, πώς ξεκίνησε και την πετυχημένη πορεία μας, αυτό που έχει φτιάξει μέχρι σήμερα. Λοιπόν, αν αναρωτιέστε τι λέει ο Φάζα, είναι κάθε τέλος Νοεμβρίου, τελευταίο Σαββατοκυριακό, κάνουμε πάρα πολλοί YouTubers, streamers, κομικοί, πολύ επικά άτομα, τα οποία μερικές φορές μας λένε για τη Sony. ένα live stream, μια ζωντανή εκπομπή, η οποία κρατάει 24 ώρες real time, στις οποίες εμείς παίζουμε παιχνίδια και οι θεατές κάνουν donations κατευθείαν στο χαμόγελο του παιδιού, δηλαδή στα πενταψήφια του χαμόγελου του παιδιού που έχει για SMS και τηλέφωνα και στο PayPal του ίδιου του χαμόγελου, οπότε δεν περνάει τίποτα από εμάς. Είναι 100% ότι donations έχουν παιχτεί, τέλος πάντων, είναι κατευθείαν στο χαμόγελο. Και αυτό το... Είναι για πέμπτη χρονιά. Με σκάλωσες. Το τελευταίο χρόνο μαζεύτηκαν πάνω από 4.000 ευρώ. Τους προηγούμενους από 2.400 από τον πρώτο χρόνο και τις υπόλοιπες χρονίες ήταν κοντά στα 3.000. Είμαι υπερβολικά ευχαριστημένος καταρχάς για τα άτομα που γνώρισα μέσα από αυτή την κίνηση, τα οποία ήρθαν και βοηθήσαν, δηλαδή είναι κάποιοι συνεργάτες, τέλος πάντων, οι οποίοι φέτος, από πιο μακριά ήρθε, σίγουρα ήρθε ένας από Πάτρα, νομίζω από Θεσσαλονίκη ήταν το άτομο το οποίο ήρθε πιο μακριά. Και γενικότερα και μου άρεσε και πάρα πολύ η ανταπόκριση στον κόσμο, δηλαδή ότι όντως και κάθονται μαζί μας και χαβαλεδιάζουν, το βλέπω και στο chat και κάνουν donate. Οπότε... Και μιλάμε και για σοβαρό ποσό, έτσι δεν είναι τώρα... Κοίταξε, δεν έχει τόσο πολύ... Τόσο βάρος το ποσό, ναι, okay, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βοηθηθεί ένας τέτοιος οργανισμός. Αλλά το κατάφερες μέσα από το YouTube, αυτό gaming. Που έχει περισσότερη σημασία είναι γενικότερα ότι υπάρχει και το τετραψήφιο του χαμογελού του παιδιού που μπορεί να πάρει οποιοδήποτε άτομο έχει ανάγκη, ναι, είτε ψυχολογικής υποστήριξης, είτε actual, τέλος πάντων, πράγματα που γίνονται μέσα στο σπίτι και δυστυχώς δεν θα έπρεπε να γίνονται. Τέλος πάντων, και όντως, ότι αυτή η πληροφορία μεταδίδεται. Mm. Δηλαδή, ακόμα και να αγνοήσουμε τα χρήματα ή οτιδήποτε. Τα οποία ναι, και αυτά ναι, είναι κατάλαβα πώς το... Σίγουρα. Το είχαμε συζητήσει όταν είχε γίνει κιόλας, γιατί το παρακολούθησα κι εγώ όσο η ώρα μπορούσα. Είδες πόσο καλό Genji έπαιξα. Εκείνη την ώρα εγώ έδωσα μόνο σου, σε αφήσανε. Ναι, και φύγανε όλοι μα ξεπλήγα. Ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι. Αχ, είχα παίξει και με το χειριστήριο, δεν είχα ξαναπαίξει. Ναι, με το Δεν είχες ξαναπαίξει Razer, με χειριστήριο Overwatch. Όχι, προφανώς παίζω στο PlayStation. Απλά επειδή έπαιξα σε PC στο stream. Ό,τι λέγεται σου είναι ψέματα. Όχι, έπαιξα, έπαιξα με το χειριστήριο που έχει βγάλει η Razer για το PlayStation. Ναι, αυτό που θέλω να πω ότι γενικότερα τα σχόλια που έβλεπα δεν ήταν τόσο. Καφέ. Αφάζα πόσο καλό γκέμπι είσαι και τέτοια. Ναι, συνήθως όταν μπαίνω σε ένα stream. Το βούτυρο. Τυχαία όταν μπαίνω και εγώ να δω live streaming, γιατί και εγώ παρακολουθώ πολύ YouTube. Πέφτουνε διάφορα, διάφορες καφρίλες, βρισχές, ιστορίες. Το μόνο κλασικό που είδα, ξέρω εγώ, παίξε αυτό, μέχρι εκεί. Κοίταξε, είναι... που λένε πολύ. Καλώς κακώς έχουμε βγάλει και κακό όνομα YouTubers. Μερικές φορές δικαίως. Είναι το θέμα ότι... ότι παίζει πολύ πινελή, βρίζουμε, ξέρω, whatever. Το θέμα είναι ότι καλώς κακώς, ένας YouTuber ο οποίος ξεκινάει τώρα, θεωρεί ότι για να. Και τα τελευταία χ χρόνια τέλος πάντων, ότι για να πετύχει πρέπει να είναι όσο πιο χήμα γίνεται και από εδώ και από εκεί. Ναι, ναι. Εγώ επειδή δεν είχα ποτέ τέτοια πράγματα τέλος πάντων στο παρελθόν, δηλαδή απλά ξεκίνησα και δεν ήξερα καν την YouTube, απλά ξεκίνησα και μίλαγα σε μια κάμερα. Δεν χρειάζεται να βρίσκω, ας πούμε. Ναι, μπορούσα να χρησιμοποιήσω άξονα λόγια. Μα και το να είσαι λίγο χήμα πιστεύω είναι και λίγο δύσκολο. Όχι, είναι εύκολο. Απλά το θέμα είναι ότι. Θέλω να δω πόσο εύκολο είναι να είσαι χήμα.
επειδή τελειώνει και ο χρόνος εκπομπής, θέλω να δω τις αντιδράσεις σου, γιατί πολλές φορές κατηγορούμαι εγώ ως υπερβολικός. Mm-hmm. Τις επιλογές της άντας, τις καθιερωμένες, θέλω να σχολιάσεις εσύ. Εγώ απλά θα σαπορτάρω άμα να τη βρήσεις. Εκεί θα είμαι μαζί σου, ξέρω εγώ. Καλύτερο segway ever, να πω αυτό, κάτι. Πάμε. Εγώ πιστεύω ότι ακόμα και να σου αρέσουν από μέσα, σου λες όχι, ρε γαμώτο, πρέπει να. Όχι, αποκλείεται. Μακάρι να γίνει αυτό το πράγμα, να προσποιηθώ. Ναι. Για πάμε. Τι κατηγορία έχει φτιάξει. Λοιπόν, σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχουμε top 5 co-op games. Γενικότερα τα παιχνίδια που μπορείς να παίξεις με φίλους σου είτε όταν είσαι ο ένας από καθένας στο σπίτι του ή ξέρω εγώ το που λέμε co-op couch games. Ναι. Έτσι λέει. Ναι, local co-op. Ναι. Ό,τι είναι, παίζεις σε... Και εσύ έχεις 5, έτσι. 5, ναι, κάτι προηγούμενη φορά. Overcooked 5. Overcooked 5. Το ανακάλυψα πρόσφατα. Δεν είναι ωραίο. Φανταστικό είναι. Μου το πρότεινε και για το χαμόγελο του παιδιού. Απλά το κοιτάω γιατί μου το είχε πει τόσες φορές. Οπότε φαντάζομαι ότι το έβαλε στο νούμερο 5 για να σε πάρει με καλό μάτι για αυτό το 5. Όχι. Αντιθέτως, δεν συνεννόμαστε καθόλου. Το κακό, το κακό με το ότι δεν μπορώ να σε κράζω από το 5 γιατί δεν ξέρω τι έχει βάλει πιο πάνω. Οπότε λογικά την καραμούσα να ακούσει μαζεμένη στο 2-1 εκεί. Γιατί δηλαδή. Πρέπει να ακούσω κάτι. Νομίζω ότι αυτό είναι από τα καλύτερα. Αυτά είναι τα καλύτερα. Θα ξυπνήσω τώρα τα φεμινιστικά μου, πρόσεχε. Λοιπόν, σε περίπτωση δεν ξέρω τι είναι το Overcooked. Όχι, είναι πολύ ωραίο παιχνίδι και έχει ψηφιστεί και σαν καλύτερο οικογενειακό, ξέρω εγώ, co-op παιχνίδι. Πήρε πέρσι και μπαφ στα μπαφ τα πήρε καλύτερο indie, καλύτερο local. Μέχρι και 4 παίκτες. Γενικότερα, σκοπός είναι να μαγειρέψεις, να μην πιάσεις φωτιά κουζίνα. Όσες περισσότερες παραγγελίες δώσεις, τόσο το καλύτερο. Ναι. Νούμερο 4. 4, δεν το θυμάμαι κι εγώ. Ναι. Το Diablo το 3. Εδώ τα είδα, πες Μιχάλη. Όχι, co-op. Ωραίο. Okay. αυτό. Γιατί. Εσύ, όχι, μέχρι τώρα. Όχι, είναι... Περίμενα να πεις πολλά εδώ, γιατί έπαιζες Diablo. Ναι, αλλά έχω σχαθεί την ψυχή μου γιατί έχει να κάνεις 500 bounties για να πάρω το τελευταίο τρόπο να το κάνω, το τελευταίο τρόπο να το κάνω platinum. Και πόσες ώρες ξόδεψες για τον Diablo. Αρκετές. Από τη ζωή σου. Αρκετές. Και τα 500 bounties τώρα είναι κουραστικό, ξέρω εγώ. Μέχρι πόσα πρόσφα. Άτομα, Μιχάλη, μπορούν. Γιατί εντάξει, και εγώ δεν το έχω παίξει. Μέχρι 4. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Πιο hack and slash, πώς λέγεται η κατηγορία. Καλά, Diablo, μεγάλο franchise έτσι κι αλλιώς. Ιστορικό franchise. Δεν είναι τρεις, έχουν μπει 4 πλέον. Όλα τα παιχνίδια θεωρούνται RPG πλέον. Δηλαδή δεν μπορεί να σκεφτεί ένα RPG. Κοίταξε, Diablo παίζω από το 1, το 3 ήταν το μόνο πράγμα που μπορούσε να πει actual για τη Sony και να μην είναι σλουρφλουρ. Γιατί είναι η φάση ότι στο Diablo 3, στο παιχνίδι συγκεκριμένα του PlayStation, μπορεί να έχει στην ίδια οθόνη δύο παίχτες, κάτι που δεν μπορεί να το έχει στο PC. Ναι, έχει το local. Και το δεύτερο είναι ότι έχει dodge button που δεν το έχει στο PC. Α, δεν έχει στο PC. Στο PC δεν έχει dodge. Όντως. Ναι. Άρα αυτόματα γίνεται πιο δύσκολο. Φαντάζομαι και έχει πιο πολλά πλήκτρα. Έχει πιο πολλά πλήκτρα. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς... Όλα λέει το πλήκτρα λάδια. Γιατί έτσι. Ρε δεν αξίζει γιατί πρέπει να πεις το PC πια. Τι λες, ωραία. Για πάμε στο 3. Για κάποιο λόγο, ξέρω να το κάνεις επίτηδες επειδή έχει έρθει ο Ζόξ σήμερα. Στα πρώτα δύο συμφωνώ. Καλά, εδώ δεν θα συμφωνήσεις πολύ. Ένα fighting game. Mortal Kombat. Γενικότερα μου αρέσουν τα fatalities. Πέφτει πολύ πλάκα γενικότερα όταν παίζεις με φίλους, αν μάθεις τα combos καλά κτλ. Ξέρεις τι γίνεται τώρα. Νομίζω ότι... Επειδή το βάλα τρίτο. Όχι. Εγώ πιστεύω είναι περισσότερο αστείο να παίζεις νομίζω με παρέα. Νομίζω ότι χάνει την έννοια του co-op έτσι όπως μου το έδωσε στα προηγούμενα δύο παιχνίδια. Κοίτα, προσπάθησα να καλύψω γενικότερα από όλες τις κατηγορίες γιατί είναι μόνο 5. Εδώ δεν παίζεις συμπαίκτης με κάποιον, παίζεις... Ξύλο εναντίον, είναι versus εμπειρία. Ναι, αλλά έχει το νόημα το να έχεις έναν φίλο δίπλα σου και να παίζετε μαζί στην ίδια φόρμη. Άμα είναι απλά αυτό το νόημα, βάλε και ένα ποτήρι φραπέ, έχει έρθει ο φίλος να πιούμε ένα καφέ στο σπίτι. Τώρα βγάζει. Συγγνώμη, έβαζα το Street Fighter, τι θα έλεγες. Γιατί σκέφτηκα να το βάλω και δεν το έβαλα. Μου αρέσει εξίσου το Street Fighter, ξέρω εγώ. Νομίζω και λίγο παραπάνω σε φάση. Εμένα αυτή μου αρέσει πιο πολύ το Mortal Kombat γιατί πιο πολύ αυτό έχω παίξει. Γι' αυτό έβαλα το συγκεκριμένο fighting game. Έλα, σε ευχαριστώ που δεν μιλάς. Εγώ είχα φέρει το παγκόσμιο πρωταθλητή και... και στο Mortal Kombat, πέρα από το Injustice. Εντάξει, δεν είναι παγκόσμιο πρωταθλητής ο Nivek στο Mortal Kombat, αλλά είναι εκεί πέρα, στο top 3. Ναι. Οπότε, σε περίπτωση που δεν μπορούσα να περάσω κάτι, είναι ισχυριστήριος, περνάει την πίστα. Το δεύτερο. Κάποιον. Το κάποιον... Είναι αναγκαστικό να είναι co-op το συγκεκριμένο. Είναι. Ναι. Το έχω παίξει αυτό πρόσφατα με φίλο και... Τερό. Έτσι, βγαίνει καπνός. Έχω πει για το Cuphead ότι είναι το μόνο παιχνίδι που ζηλεύω που δεν έχω στο PS4. Καλά να πας. Δυστυχώς. Επειδή είμαι πλατφορμάκια, σκόλας, αυτό είναι το αγαπημένο μου είδος παιχνιδιών. Έτσι, εμείς στη Microsoft έχουμε
Ένα exclusive! Είδες πως εκδηλώθηκε έτσι, πέταξε το εμείς στη Microsoft. Ναι. Κοίταξε, ένα μετά από κάτι. Το love letter στη Sony που έκανες, ας πει ένα Microsoft, δεν τρέχει κάτι. Ναι, ναι. Όχι, είναι πολύ διασκεδαστικό, παλιό μεν, αλλά πολύ ωραίο να το παίζεις με παρέα. Βέβαια είναι η κλασική πλατφόρμα που σου αναγκάζει να μάθεις απ' έξω την πίστα για να την περάσεις, αλλιώς δεν τα καταφέρνεις. Hey, 28-29 χρονών και άνω, νομίζω ότι έχουν συνηθίσει αυτό το είδος, ότι ξέρουν πιο εύκολα πώς να παίξουν αυτά. Υπάρχουν και μικρότεροι, Μιχάλη. Ναι, ναι. Καλά, παίξε κάποιοι και θα καταλάβεις. Καλά, σε έχω δει και εσένα. Και εγώ με έχω δει. Και εγώ κάπως έτσι ένιωθα όταν έβρισκα. Και το Crash Bandicoot ήταν στο remaster του. Εντάξει, το Crash Bandicoot στο remaster είναι tragic. Ναι. Το ένα το έκανα Platinum, στην πρώτη εβδομάδα. Όχι. Που είναι το πιο δύσκολο. Δεν το πιστεύω. Μπε στο PSN, αφάζω. Και πάμε στο πρώτο. Το πρώτο δεν ξέρω, πολύ αγαπημένο. Το Rocket League. Έχει couch co-op. Έχει. Split screen. Μέχρι και 4 παίκτες. Γι' αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό το έχω παίξει με παρέα. Άκρως διασκεδαστικό. Ένα παιχνίδι που έγινε γνωστό και γνώρισε όλη αυτή την αναγνωσιμότητα. Επειδή έκανα την πανέξυπνη κίνηση να το δώσουν day one το παιχνίδι στα PS Plus Games σε μια κονσόλα που ήδη είχε δωρεάν. Πουλήσει. Ναι. Αυτό δεν είναι και τόσο σε μια κονσόλα καλή. Που ήδη είχε πουλήσει 30 εκατομμύρια κονσόλες. Ναι, χάσανε όμως αυτόματα πολλά εκατομμύρια από έτσι λεφτά. Έγινε η καλύτερη διαφήμιση γιατί ο κόσμος, επειδή όντως πιστεύανε στο υλικό τους οι άνθρωποι, το δώσανε free στην αρχή για τους συνδρομητές Plus. Μετά το παιχνίδι έγινε. Να πω εγώ κάτι τώρα. Γενικότερα διαφωνείς με την πεντάδα που έβαλα. Κάλυψα σχεδόν όλα τα είδη. Κάτσε, γιατί άφησα ο Νίκος... π.χ. υποδοσφαιρικό. Άφησα FIFA, άφησα NBA. Α, ναι, γενικά για τα πολεμικά. Θα μπορούσα να βάλεις Battlefield, ξέρω εγώ. Ή... Τι Battlefield, παιδί μου. Call of Duty. Διακογώ, όχι local. Θα κάνω άλλο το. Ήταν και local και έπρεπε να συνδυάζω και τα δύο, ξέρω εγώ. Γιατί είμαι στο κάποιο δεν παίζεις online. Παίζεις online. Όχι, είναι couch. Το θέμα είναι, εγώ ήθελα να στην ουσία να βάλω παιχνίδι το οποίο μπορείς να έχεις το άτομο δίπλα σου, δύο χειριστήρια, είτε split screen είτε αν είσαι στην ίδια. Δύο χειριστήρια, γιατί δύο πληκτρολόγια. Πολύ γνωστή σειρά, κυρίως για. Για τους νέους gamers που έχω παίξει κιόλας με ανιψάκια μου είναι το. Τα Lego. Ναι, οκ. Ναι, που είναι και αυτά πολύ καλή. Πολύ ωραία. Γενικότερα, εντωμεταξύ, η πλάκα είναι ότι σε μερικά παιχνίδια το Lego παιχνίδι είναι πολύ καλύτερο από το actual από παιχνίδι. Το, ναι, ναι. Δηλαδή για το Star Wars τώρα, το τελευταίο παιχνίδι, το Battlefield 2, είναι tragic. Και το Lego το είναι... Battlefront, ναι. Το σκότωσα, τι είπα, Battlefield. Battlefield, ναι. Δεν πειράζει. Επειδή είπα εγώ πριν λίγο, εντάξει. Το Lego είναι πολύ καλύτερο. Νόμιζα ότι θα έλεγες για Batman και ανησύχησα. Γιατί εκεί είναι και τα δύο καλά. Πολλά ωραία παιχνίδια. Είναι και το κανονικό και το Lego. Και το Πειρατές της Καραϊβικής είχα παίξει κάποτε. Lego. Τέλος πάντων. Γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ωραία. Άφησα από την κατηγορία, συγγνώμη που σε διακόπτω, που είχε Destiny, Battlefield που πες και εσύ, γιατί θέλω να τα κάνω σε άλλο top 5. Είπες Destiny. Για co-op, ναι, γιατί. Όχι. Το πρώτο το βρίζουν ήδη οι σκληροπυρηνικοί fans του. Α, το Destiny, εντάξει. Το πρώτο. Και το πρώτο. Εντάξει, είδες, αυτά μου κάνει και. Αυτό σου βγαίνει ανώριο. Δεν ξέρω, μόνο για το. Ανώριο, μόνο για το Mortal Kombat. Αν βγάζει γλώσσα. Μόνο για το Mortal Kombat το διαφωνούσα και μπορεί να βάζα το Rayman στη θέση του. Και το Rayman, μπράβο και αυτό. Πλατφορμίτσα κι αυτή. Rayman και Overcooked εντωμεταξύ ήταν τα δύο παιχνίδια που του πρότεινα να παίξουμε στο μαραθώνιο. Και δεν ήθελε. Όχι, απλά κάπου κόλλησε το τέλο. Έπαιξα Overcooked. Και μάλιστα. Σιγά που το χάλασε και τη χάρη. Το πρώτο παιχνίδι που έπαιξα Overcooked αναγκάστηκα να συνεχίσω το κακό που είχε κάνει να πάρει Torbjörn σε point. Οπότε. Με έβριζε εμένα ο κόσμο μετά, ξέρω εγώ. Dude. Ο Torbjörn πάει παντού. Πάει, ναι, ναι, περπατάει κανονικά, ξέρω εγώ. Torbjörn στο Overwatch, Heimerdinger στο LOL. Αυτά είναι. Δεν υπάρχουν άλλοι χαρακτήρες. Άμα δεν φτιάχνει το ρετάκι, δεν αξίζει να γιατί υπάρχει. Γενικότερα, εγώ να ρωτήσω τώρα, πώς σου φάνηκε έχουμε... το top 5. Κοίταξε, καταρχάς. Σε σχέση με τα δικά σου γουστά, άσχετα με το τι συζητάμε εμείς εδώ πέρα. Ποια άλλα παιχνίδια εσύ σκέφτηκες. Επειδή είπε ο Νίκος απ' έξω ότι όσο βγούμε πέρα από τη μία ώρα, τόσο αγκούλ θα φάει η την Τετάρτη, μέχρι δύο λεπτά, παιδιά, για να μπορεί να γυρίσει το ματσάκι. Δεν χρειάζεται να του λες αυτό. Του λες ότι για κάθε λεπτό που καθυστερεί, του παίρνει ένα PlayStation. Max 3 πάει. Λοιπόν, όχι, μια χαρά. Γενικότερα η φάση είναι ότι Couch Coop, δόξα τω Θεώ, ξαναβλέπουμε στα PC γιατί υπήρχε μια εποχή τέλος πάντων που δεν υπήρχε τρόπος. Έχει κόψει γενικότερα. Ναι, δηλαδή πραγματικά. Έχει κόψει ένα πληκτρολόγιο, άλλο με χειριστήριο. Θα σου πω μετά. Θα πω λέγα τσάι. Γενικότερα, όχι. Είναι καλή φάση. Και
γενικότερα υπάρχουν και πάρα πολλοί τρόποι. Δηλαδή, όχι μόνο το split screen, είναι και το. Εντάξει, κάποτε παίζαμε εμείς το Heroes of Might and Magic που περίμενε, έπαιζε ο άλλος 10 λεπτά το γύρο και μετά έπαιρνε. Και μετά έπαιρνε αυτό το. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Εντάξει, αυτά. Είναι παιχνίδι που δεν έχει η Sony, δεν πειράζει. Εντάξει, θα πνίξω τον καημό με ένα God of War το Μάρτιο τώρα μόνο. Και ήταν η καλύτερη εξαγωγή και κλείσουμε εκπομπή ever. Μια για το κλείσιμο, τι να περιμένουμε από σένα για το 2018. Τα καλύτερα. Εμένα μου άρεσε αυτή η απάντηση. Λιτός. Εγώ φταίω που σκέφτομαι την ΑΕΚ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Εμείς ευχαριστούμε. Και που μας έχεις καλέσει και στο μαραθώνιο και που ήρθες εδώ μαζί μας σήμερα, πέρασες παγόνια, πόνια. Πόνια είναι τα και πολλά. Και φεύγει από εδώ πέρα τώρα ο Γιώργος, παίρνει το PlayStation. Πάει. Ελπίζουμε να, να κουβαλήσει τον Αφάζα για το Bloodborne DLC. Θα δούμε. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πόσες φορές θα λύσει Sony per second. Εντάξει, αναλόγως τώρα. Είναι τα Sony per second. Είναι όλα τα μέρη στο Αφάζα. Αν με βοηθήσει, θα προσπαθήσω να περιορίσω όσο πιο πολύ μπορώ. Εντάξει. Όχι, Sony. αυτά από εμάς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τόσο που ήταν μαζί μας, σχέδιο Vita έχει ανεβάσει και ένα εκπληκτικό βίντεο με όλες τις καλύτερες του σκηνές από το 2017. Να πείτε να τις δείτε. Γεράσαμε. Εγώ το ευχαριστήθηκα, μου άρεσε. Που γέρασες. Όχι, όχι, δεν γέρασα. Γελάσατε, όχι γεράσατε, γι' αυτό απάντησα έτσι. Το ξέρω, γι' αυτό το είπα έτσι υποχρόνια. Okay. Αυτά λοιπόν από εμάς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια ό,τι κάνετε με πάρα πολύ gaming, κυρίως PlayStation. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και Xbox. Κύριε Χατζημέρα, καλή χρονιά. Καλό 2018, καλά κούλουμα, καλά άλλα πράγματα να σας συμβούν. Ναι. Το 2017 ήταν ένα καταπληκτικό έτος για το σχέδιο Vita. Λοιπόν, ανέβηκαν 163 βίντεο. Κάναμε ένα 24-ωρο live stream που μαζεύτηκαν πάνω από 4.000 ευρώ για να βοηθήσουμε το χαμόγελο του παιδιού. Έγινε μια πρόταση γάμου στο σχέδιο Vita. Έγιναν γενικά όλα, χιλιάδες. Οπότε είπα να κάνω ένα βίντεο όπως κάνουν περισσότεροι YouTubers, γιατί όλοι το κάνουν και εγώ δεν το έκανα, οπότε άρχισα και εγώ να το κάνω από ό,τι φαίνεται. Να, με τα highlights όπου είναι οι καλύτερες στιγμές, κάποιες από τις στιγμές που θυμόμουν εγώ τέλος πάντων ότι υπήρχαν και μου άρεσαν και όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε, χωρίς άλλη καθυστέρηση, ορίστε τα highlights του σχεδίου Vita για το 2017. Μερικές φορές η ζωή φαντασιάδια. Υπάρχουν στιγμές που νιώθεις τόσο μόνος, γιατί το μόνο πράγμα το οποίο έκανες καλά έχει αρχίσει να σαπίζει στα χέρια της βρωμερής καπιταλιστικής κοινωνίας. Επίσης λένε ότι ένας άντρας δεν μπορεί να κλάψει. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι μπορεί να κάνει άλλα πράγματα. Εισαγωγή. Για τα boobs κάνε καυτά. Και όντως κάνε σε υψηλή πίεση. Είναι, μπορείς να παίξεις άπειρες φορές αυτό το... Είναι σαν ένα στρατό από Ουρουκάι να έχουν οργασμό ταυτόχρονα. Κοπελιά, πες μου που βρήκες αυτή την κολλητική ταινία, αυτό το γκάφερ. Έχω κάτι πράγματα που θέλω να κολλήσω στο σπίτι. Terrorist. Κολοτερορίτα! I'm